Όμως ένα κράτος της γραφειοκρατίας, το οποίο βρίσκεται παντού, παντού στην κυριολεξία και από την αλαζονία, αν θέλετε, την τρέλα, την αδιαφορία ενός υπαλλήλου, δημιουργούνται 1.000 προβλήματα. Δηλαδή ο φιλί μας στην εφορία τώρα έφτασε τα 100 χιλιάρικα από τα τέλη κυκλοφορίας. Πού να τα βρούμε να τα δώσουμε. Αυτό είναι πραγματικά ανήκουστο. Δηλαδή το να είσαι και εθελοντής, να σου πυροσβέστης και να πρέπει από την τσέπη σου να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Αυτά τα παιδιά που βλέπετε εδώ είναι αυτοί που εκομίζονται τα πάντα. Γιατί φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε έρανο μεταξύ μας, προκειμένου να βάλουμε καύσιμα, να κάνουμε αυτό το παραδόσιο. Σας λέει κανείς από την κοινωνία ευχαριστώ για αυτό που κάνατε? Κοιτάξτε, αν δεν είχαμε την κοινωνία και το ευχαριστώ της κοινωνίας, δεν θα είχαμε σάπη. Έτσι. Τους λέει κάφος και ανθρωπάκια. Εδώ τους εποχικούς ο υπουργός μου είπανε, τους είπε, πώς τους είπε. Ότι είστε ιδιαίτερα πιο προνομιούχοι. Πιο προνομιούχοι. Πιο προνομιούχοι. Η πραγματικότητα είναι ότι δικαιούστε μια καλύτερη πολιτεία. Και η κουλτούρα της πολιτικής στην Αθήνα πρέπει να αλλάξει και να είναι αντάξια του πύχη που εσείς. Άρα από μένα ευχαριστώ και θα κάνουμε τα πάντα για να μπορεί να γίνει αυτό. Και εσείς στηρίξτε μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια μεγάλη μέρα την Κυριακή. Μπορεί να μην αλλάζει η ζωή στην Ελλάδα την επόμενη μέρα, επηρεαστεί από την Ευρώπη, αλλά θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ή θα μπορούμε να είμαστε εδώ μες στην κοινωνία να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ή θα είναι η λαζονία του 41%. Μάλιστα. Έχουμε το θέμα με τις ανεμογεννήτρες που σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαστε φυσικά απέναντι στην πράσινη ανάπτυξη. Φτάνει να μην γίνεται άναρχα και απλά για να εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Επίσης έχουμε τα θέματα με τις ιχθυοκαλλιέργειες που απλώνονται παντού στον Ευωϊκό, αλλά και βεβαίως το κορυφαίο ζήτημα των σκουπιδιών που δεν έχουμε λύσει. Μια σειρά από ζητήματα που επειδή η ΕΒΗ είναι κοντά στην Αθήνα, έχει χαμηλό κόστος για κάποιους και κοιτάνε από εδώ να την εξαντληθούν όσο μπορούν. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη. Φτάνει αυτή να είναι για τον άνθρωπο, ανθρωποκεντρική, με νόμους, με κανόνες και με πλαίσια. Λοιπόν, όποιος θέλει πρώτος να πάρει το λόγο, η Βάσο. Η Βάσο Μελά. Καλώς ήρθατε. Βάσο Μελά. Προσωπούμε μια ευρεία ομάδα από συλλόγους, από τη Νότια Εύβοια μέχρι τη Βόρεια και τη Σκύρο. Θα σκαντήσουμε και τον πρόεδρο του Ορειβατικού στην παραλία, αν πάμε έτσι μια βόλτα, γιατί έχει μια εκδήλωση σήμερα με αυτήν την μέρα περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαία αυτή η μπλούζα που φοράω. Εκπέμπουμε σως. Είναι η Εύβοια, από ένα σημείο και κάτω είναι η Νότια Εύβοια, όπως το βλέπετε ακριβώς, έχει το 27% της ολικής ενέργειας της Ελλάδος. Η Βόρεια η καμένη, υποβαθμισμένη και μας έχει μείνει ένα κομμάτι εδώ στο κέντρο που είναι της εξαιρετικού κάλους και φυσικού και σημασίας οικονομικής και εδώ με το προστατεύσουμε. Δεν είναι ασύμβολο για άδειες και μιλάμε για περιοχές που θα πούνε μόνο Natura και ιδιαίτερη φυσικού κάλους, καταφύγια άγριας ζωής, αρχαιολογικοί χώροι, σπήλαιο. Έχουμε το μεγαλύτερο σπήλαιο σύνολο σπηλαίων που είναι στα Κοτήλια Όρη και αξού και η λέξη Κοτήλια. Αυτό υπερασπιζόμαστε. Όλες οι ανεμογεννήτριες θα μπουν άναρχα πάνω από τα 800 μέτρα και δηλαδή δεν υπάρχει ούτε το χωροταξικό σέβος ούτε τίποτε. Βάζουμε, υπάρχει μελέτη που κάνανε οι κάτοικοι που από το θόρυβο είναι τόσο κοντά στο χωριό που είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Δηλαδή να κοιμάσαι και να ακούς συνέχεια το θόρυβο αυτό. Άλλο η ανάπτυξη και άλλο αυτό το πράγμα. Και καταστρέφεται το μοναδικό τομέα παραγωγής που είναι πολύ σημαντικό. Το μοναδικό ελατοδάσος του Αιγαίου. Το μοναδικό ελατοδάσος του Αιγαίου. Πηγή ζωής για την περιοχή, γιατί είναι ο δροφόρος ορίζοντας όλης της περιοχής. Λένε ότι ναι, καλώς να γίνουν τα έργα. Άρα και ο δικαστής, ακόμα και καλοπροαίρετος να είναι, όταν έχει το επίσημο κράτος η δουλειά προχώρα, προχωρήσει. Και είναι εσχεμένη η καθυστέρηση. Και ήδη έχουμε προβλήματα και στην Νότια Εύβοια με νεκροταφεία ανεμογεννητριών που είναι εκεί πέρα και είναι στήριξη. Τα κουφάρια και κίνδυνο πυρκαγιά. Άλλωστε έχουμε και πυρκαγιέ από ανεμογεννήτριε κλπ. Πιο πολλέ κάτω στην Νότια Εύβοια πυρκαγιέ από δεν από ανεμογεννήτριε. Περφόρτωση δικτύου. Όλα αυτά δεν υπάρχει μια αναρχία. Ό,τι θέλει το κεφάλαιο, γι' αυτό παλεύουμε. Το 1953 έδωσε το φως στην Ελλάδα ο Λιβέρος. Το πρώτο εργοστάσιο που έδωσε φως στην Αττική, ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε είχαμε τον Λιγνίτη, δούλεψαν 2.500 άνθρωποι εκεί, περίπου. Μετά είχαμε μονάδα με πετρέλαιο,
τώρα έχουμε με φυσικό αέριο. 5 μονάδες, 2 και τώρα με φυσικό αέριο η μόνη λειτουργούσα. Έχουμε την ΑΓΕΤ, μία από τις μεγαλύτερες συνεταιρομηχανίες. Τώρα είναι η Χόρσιν. Την έχει εξαγοράσει, πέρασε από Ιταλούς, πέρασε από γάμους και τώρα είναι η Ελβετή. Αδιάφορο αυτό. Σημασία έχει ότι η περιοχή μας έχει μεγάλη ρήπανση και πριν και κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων και τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ποιοτικότερα διαφορετική ρήπανση. Δηλαδή έχουμε την καύση του RDF των σκουπιδιών, που είναι ένα RDF που δεν είναι καθαρό. Δηλαδή έχει πλαστικού, παράγει διοξίνες, παράγει βαρέα μέταλλα. Αυτά είναι τοξικές ουσίες και καρκινογόνες. Και για τον πληθυσμό είναι πολύ επιβαρημένη η περιοχή και για την υγεία τους και για το περιβάλλον. Το βασικό μας πρόβλημα, το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Έχουμε τρεις μεγάλες βιομηχανίες σε ένα κλειστό κόλπο, στον κόλπο του Αλβερίου. Το δεύτερο πρόβλημά μας είναι ότι ενώ έχουμε ιχθυοκαλλιέργειες 8 από τις 15 ζώνες των Αιγαίου, τώρα θα έχουμε 20πλασιασμού και της παραγωγής και της έκθεσης. Παίρνουμε τη σαρδέλα και δίνουμε ένα ψάρι από 5 ευρώ που αγοράζουμε με 40, το οποίο βγαίνει από την ηχθειοκαλλιέργεια. Πάνω από 700 αμμογενείς. Είμαστε λίγο ισορροπημένοι, εντάξει. Το να είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης με έναν τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες είναι μια χαρά. Δεν σέβεται καθόλου. Άλλο, με έναν τρόπο το οποίο είναι ολιγοπωλιακός, ο οποίος λόγω της έλλειψης υποδομής στα δίκτυα στην ουσία ωφελεί τις λίγες οικογένειες που ξέρει όλη η χώρα και συγχρόνως δεν μπορεί ο Έλληνας να αυτοκαταναλώσει αυτό το οποίο αυτοπαράγει, προφανώς αυτό δεν είναι ενεργική δημοκρατία. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω μετεκλογικά είναι να αναδείξουμε με την μεγάλη πλατφόρμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία, που επιτέλους όλος ο κόσμος μας ακούει, τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ακόμα υπάρχει προπαγάνδα και συμφέρον και θα υπάρχει, αλλά τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε ζητήματα δικαιοσύνης. Όπως αναδείξαμε τη Λάρκο και πετύχαμε κάτι, όπως έχουμε αναδείξει για το ΕΣΥ πάρα πολλά ζητήματα και λύσεις και πετυχαίνουμε κάτι. Άρα έτσι θα κάνουμε και εδώ. Θα ξανάρθω και θα αναδείξουμε αυτή την πολύ στιγνή και απρόσκοπτη, αυθαίρετη στρατηγική που έχει η κυβέρνηση για την ΕΠΕ. Ευχαριστώ. Από το 2013 και νοσηλεύτρια 36 χρόνια στα ΕΠΕ. Πάμε. Και είναι πολύ τραγικό. Και συνδικαλίζεται και βοηθάει πολύ, πάρα πολύ.